Γεια σας, είμαι η Σμήνη και αυτό είναι το do-it-yourself του queen.gr. Σήμερα θα σας δείξω ένα τέλειο προϊόν που βρήκα και ήθελα να δοκιμάσω. Φυσικά δεν μπορώ να σας το δείξω στα δικά μου μαλλιά γιατί τα μαλλιά μου φυσικά δεν τα βάφω. Θα σας το δείξω στη φίλη μου την Ιουλία, η οποία έχει ανοιχτά καστανά μαλλιά. Είναι αυτό το προϊόν, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, λέγεται 2 Minute Touch-Up της Alterna. Και βγαίνει σε διάφορα χρώματα, σε ξανθό, ανοιχτό καστανό, σκούρο καστανό, μαύρο. Εγώ σήμερα θα χρησιμοποιήσω αυτό το προϊόν, το οποίο είναι το light brown από δικός του και είναι κοντά στο χρώμα των μαλλιών της Ιουλίας. Τι κάνουμε τώρα αυτό το προϊόν? Αυτό το προϊόν το χρησιμοποιούμε στη ρίζα των μαλλιών μας, όταν βάφουμε τα μαλλιά μας και δεν έχουμε προλάβει να πάμε στο κομμωτήριο για να βάψουμε τη ρίζα μας. Όταν λοιπόν μας βγει η ρίζα, όπως εδώ η Ιουλία έχει κατέβει λιγάκι η ρίζα της, έχει βγει το φυσικό της χρώμα που είναι λίγο πιο σκούρο από ότι τα υπόλοιπα μαλλιά της. Παίρνουμε αυτό το προϊόν, το οποίο είναι προσωρινή βαφή για τις ρίζες, σαν κονσίλερ ουσιαστικά, το οποίο το τοποθετούμε στη ρίζα των μαλλιών μας, βάφει προσωρινά και όταν λυζόμαστε φεύγει. Μετά μπορείτε να πάτε στο κομμωτήριο και να βάψετε κανονικά τη ρίζα σας. Το ανοίγουμε λοιπόν για να σας δείξω πώς γίνεται. Είναι ρυθμισμένο στο off, πρέπει να το γυρίσω από την άλλη, κάπως έτσι. Και το πιέζω για να βγάλει μια μικρή ποσότητα και θα αρχίσω να εφαρμόζω στα μαλλιά της Ιουλίας. Εφαρμόζεται στα σημεία που είναι πιο εμφανής η ρίζα μας. Αρχικά από πάνω, το απλώνεται πολύ καλά. Βλέπετε ότι καλύπτει τις ρίζες των μαλλιών της Ιουλίας, που είναι μαύρες ουσιαστικά. Τις παίρνει πιο κοντά στο χρώμα των υπόλοιπων μαλλιών της. Φυσικά, αν θέλετε, μπορείτε να συνεχίσετε σηκώνοντας την τούφα που βάψετε και να βάψετε και την από κάτω πλευρά, ώστε αν κάνετε κάποιες κινήσεις να μην φανεί ότι έχετε βάψει τη ρίζα σας. Κάπως έτσι λοιπόν, βλέπετε ότι μπορείτε με αυτό το προϊόν να καλύψετε τις ρίζες των μαλλιών σας μέχρι να πάτε στο κομμωτήριο. Είναι μια προσωρινή λύση, αλλά θα έλεγα πολύ καινοτόμα. Είναι εύκολο και γρήγορο, έχει γουρτσάκι με απλικατέρ μόνο του. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Αμέσως μετά το αφήνετε να στεγνώσει, χτενίζετε λιγάκι τα μαλλιά σας. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι δεν πρέπει να φτιάξετε τα μαλλιά σας μετά την εφαρμογή του, γιατί το προϊόν θα φύγει με τη θερμότητα. Πρέπει να φτιάξετε τα μαλλιά σας πριν και μετά, αμέσως μετά, να βάλετε το προϊόν. Αυτό που είχα να σας πω είναι ότι φεύγει με το λούσιμο, που σημαίνει ότι δεν θα κρατήσει πάνω από μία με δύο μέρες. Και μετά μπορείτε να επισκεφτείτε το κομμωτήριό σας και να κάνετε κανονικά τη βαφή των μαλλιών σας. Αυτό είχα να σας δείξω και για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ την Ιουλία. Από εμάς, γεια σας!